Απόφαση ανάσα για χιλιάδες ανασφάλιστους επαγγελματοβιοτέχνες και στο νομό Μαγνησίας εξέδωσε το τριμελές διοικητικό εφετείο πατρών, αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας από μέλη του ΟΕ, που λόγω ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών είναι μετέωρα και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Στη Μαγνησία εκτιμάται ότι οι περισσότεροι από 8.000 επαγγελματοβιοτέχνες είναι ανασφάλιστοι και κατά συνέπεια δεν έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη οι ίδιοι και οι οικογένειές τους λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η συγκεκριμένη δικαστική η απόφαση έρχεται να τους δικαιώσει, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα θεώρησης βιβλιαρίων υγείας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφενός μεν θα έχουν γιατρό οι ασφαλισμένοι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τώρα, αφετέρου μεν θα πέσει και ένα ποσό μεγάλο. Επειδή υπάρχει προδικασμένο στην Πάτρα, βγήκε η απόφαση, την οποία θωθήκαν. Του τέσσερι δηλαδή όσοι χρωστάν, ξέρω εγώ, αφού είναι το 20% περίπου στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είναι μια ανάσα που παίρνουν. Την οποία του τη χρέωνε και η υπηρεσία αυτή δεν την παρήχε. Οπότε τώρα και ασφαλισμένοι θα είναι και το ποσό θα πέσει στους συναδέλφους. Εκεί που περιμένουμε μια πολιτική απόφαση και που θα τιμήσει όλους τους πολιτικούς, βλέπουμε ότι οι δικαστές, έστω την ίσα τη στιγμή, παίρνουν μια απόφαση που είναι και προς τιμή των δικαστών, αλλά είναι προς όφελος όλων των ασφαλισμένων και μιλάμε για 380.000 ανασφάλιση όλη την Ελλάδα, που μαζί με τα προστατευόμενα μέλη φτάνει το 1 εκατομμύριο. Στο σκεπτικό του, το δικαστήριο επισημαίνει ότι οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΑΕ δεν πρόκειται να χαθούν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό 20% των μηνιαίων εισφορών ενός επαγγελματοβιοτέχνη προς τον ΟΕ αντιστοιχεί σε δαπάνες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. 6 στους 10 δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον ΟΑΕ και μιλάμε για έναν ΟΑΕ ο οποίος δεν δίνει το κυριότερο, δεν δίνει την υγεία το 2014, την οποία θα τη διεκδικήσει ή δικαστικά ή με οποιον άλλο τρόπο μέσω θα τη διεκδικήσει από τον ασφαλισμένο. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη ο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο δεν διαγράφονται τα ποσά αυτά που γράφει κάθε μήνα στα χρέη μας. Αλλά όμως βλέπετε ότι οι πολιτικές αποφάσεις που περιμέναμε δεν έχουν πάρθει.